πάνω μέρος είναι Εντάξει, λίγο Φωτεινή, μου πέφτει. έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Φωτεινή. Ναι. Λες να... Κελάω λίγο. Να γίνουμε λίγο πιο... Να το πάρουμε πιο σοβαρά, δηλαδή. Θεωρείς ότι οι συμπαίκτριές σου βαθμολογούν έτσι με μια ελαστικότητα, με μια έτσι... Υπάρχει. Νιώθω γενικά και στα στυλ και σε όλα αυτά μια... Ποια κορίτσια. Από όλους, από όλους. Δεν λέω συγκεκριμένα. Εγώ πάντως όχι. Αυτό που η Φωτεινή νιώθω, απλά βαθμολογούσε πολύ ψηλά μέχρι τώρα, νομίζω. Ναι. Τι είπες, Μπέτη? Η Φωτεινή βαθμολογούσε πολύ ψηλά μέχρι τώρα. Ναι, αυτό λέω. Εγώ αυτό μας κάνει εντύπωση ότι μέχρι στιγμής σε είχαμε συνηθίσει να είσαι και εσύ πιο ανεβασμένη στη βαθμολογία σου. Λίγο μας περιτεύεις, αλλά τέλος πάντων το περνάω. Πάμε. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να μας απαντήσει όμως η Φωτεινή. Τίποτα, αυτό εντάξει. Νομίζω μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα και αρχίζουν και φαίνονται τα πράγματα. Λίγο τι στυλ έχει ο καθένας πάνω κάτω, τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Αυτό. Αλλά να βάζουμε ένα και δύο όσο προχωράει. Όχι απαραίτητα, απλά να βάζουμε ένα και δύο. Τότε στην αρχή βάζαμε τρία, τέσσερα, πέντε και τώρα να βάζουμε δύο, ένα. Δεν το καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ πιο δυνατό look. Και για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο δυνατό. Εντάξει, Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα. Άμα θες, μπορείς να βάλεις και εσύ ό,τι θες και εγώ σε βάζω ό,τι θέλω και στον καθένα μας. Okay. Τάπτα μου, εσύ θεωρείς ότι είσαι για δύο σήμερα? Τι νομίζω να είμαι για δύο, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα δώσω και πολύ βάση τώρα. Ο καθένας κάνει προσπάθεια. Και εγώ δεν πίστευα ότι είμαι για δύο. Αυτό. Δηλαδή, άμα το πάμε έτσι, ο καθένας μας προφανώς πιστεύει ότι είναι για πιο πολύ. Θα θέλαμε να είμαστε για πιο πολύ. Αλλά όταν είμαστε απέναντι από κάποιους που θα μας κρίνουν, απλά μην ακούμε τώρα. Βάζει κάτι βαθμολογίες Φωτεινή που δεν το καταλαβαίνω και δεν το πιάνω. Είναι η γνώμη της, το σέβομαι και προχωράμε. Εντάξει. Μάλιστα. Κάτια, τι είπες προηγουμένως? Λέω και εγώ δεν ήμουν για δύο. Από ποιον? Για όποιοι βάλανε. Α, γενικά. Γενικά, δεν ήταν ένας. Δεν είχα βάλει μόνο εγώ δύο. Όχι, καμία, αυτό είπα. Και εγώ δεν ήμουν. Και εγώ θεωρώ, όπως κοιτάμε, λέει, και εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι για δύο και εγώ δεν θεωρούσα ότι είμαι για δύο. Καθένας, όταν κοιτιέται στον καθρέφτη, άλλα νομίζει, άλλα... Αλλά σεβαστό. Εγώ καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί πήρα τους βαθμούς που πήρα. Δεν, και εμένα μου αρέσει, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό δεν το παίρνω προσωπικά. Όχι, καλά, τι προσωπικά. Εντάξει. Μάλιστα. Έφη, ναι, εμένα μου αρέσει. Εσύ παρασύρθηκες επειδή είστε Μιλάνο ή σ' αρέσει η Τάμπτα? Ναι, παρασύρθηκα από το κομμάτι, από την παρουσία. Μου αρέσει για Μιλάνο. Α, σ' αρέσει. Ναι, απλά θα άλλαζα το σακάκι, θα βάζω ένα άλλο σακάκι. Ναι, το τσαντάκι δεν με χαλάει. Να το βάλω, να το δείτε. Ναι, για φέρε, να φέρε. Το ταιριάζει. Έχουμε πει όχι κάτω τις τσάντες. Α, ναι. Τέσσερα. Το τέσσερα, καλή βαθμολογία. Ότι σ' αρέσει πολύ. Ναι, μ' άρεσε. Παρασύρθηκα από τη μουσική, από το περιβάλλον, από την Τάμπτα που περπάτα. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Είναι σεξι. Ναι, ναι, μου έδωσε ένα τόνο ιταλικό. Ωραία. Πάμε να δούμε το μεσόωρο. 3,2. Μια χαρά. Τι μια χαρά, που δεν το πιστεύεις. Είχα καλές βαθμολογίες. Α, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Έλα. Πάμε. Γεια σου, Τάμπτα. Γεια σας. Όπως περνάει ο καιρός, είτε εδώ πέρα μέσα στο παιχνίδι που είμαστε, είτε στην προσωπική μας ζωή και βρίσκουμε ένα στυλ, κοιτάμε να το εξελίξουμε, κοιτάμε να το πάμε λίγο πιο εκεί ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να σταματήσουμε και να πούμε αυτό είναι το στυλ μου και δεν αλλάζω καθόλου. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το στυλ σου. Νομίζω ότι θα μπορούσες πολύ καλύτερα. Και από σένα και κάποια κορίτσια τα οποία πουλάνε κάτι και μας πουλάνε κάτι, περιμένουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν μου πάει εμένα αυτό. Okay. Τάμπτα, δύο για σήμερα. Μπέτη μου. Τάμπτα μου και κορίτσια μου γενικότερα. Νιώθω σήμερα σαν να είμαι στην ταινία του Κωνσταντάρα, του κύριου Πετροχύλου που πήγε η αδερφή του και του λέγε «Αχ, κύριε Πετροχύλου μου, άλλους σας ανεβάζει και άλλους σας κατεβάζει αυτή η άτιμη κοινωνία». Θυμάσαι? Εκάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Λοιπόν, έτσι νιώθετε όλες κάπως σήμερα. Ο Ντένα ξεζοδίο και νομίζω ότι είμαι για περισσότερα και τσακώνεστε και κάνετε. Δεχτείτε του καθενός την κριτική και τη βαθμολογία. Μην μου τρώνετε, ξυνίζετε. Γιατί βρε κορίτσια? Θεωρώ ότι αυτό το καπέλο δεν ταιριάζει με το στυλ της φούστας. Θα της τέριαζε ένα καπέλο με πιο μεγάλο γύσο και στρογγυλό αυτό το πάνω. Okay. Πιο θηλυκό και πιο γυναικείο. Το παπούτσι δεν μου αρέσει με αυτή τη φούστα. Μου το χαλάει.
Τι θα μπορούσα να βάλω, δηλαδή. Θα μπορούσες να βάλεις πιο κολλητό παπούτσι. Να μην είναι τόσο μποτίνι φαρδί στον αστράγαλο. Πιο κολλητό. Ή κάτι πολύ κολλητό μέχρι απάνω. Μια μπότα, μπέζ, σουέτ. Ή κάτι κοντό, αλλά να ακουμπάει στο πόδι. Να είναι πιο θηλυκό και πιο σικάτο. Αυτό που βλέπω το πάνω με το σακάκι είναι πολύ αναμενόμενο. Δεν μου δείχνεις κάτι, ενώ έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι φούστα. Πρέπει να την πάρεις και να την απογειώσεις. Αυτό είναι αυτό που θα σκεφτόντουσαν όλες να κάνουμε. Δεν είναι κακό, okay? Mm-hmm. Απλά δεν είναι και αυτό που θέλουμε εδώ και δεν είναι αυτό που ζητάμε από σένα.